κυρίες και φίλες και φίλοι, ζωντανά από το Δημοτικό Στάδιο Νάξο, που σε λίγα λεπτά θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΣ Νάξο και του Αθλητικού Ομίλου Καρτεράδου Σαντορίνης για την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Κυκλάδων, με τον Γιάννη Ζανελάρη στην πρώτη πάσα του παιχνιδιού. Έλληνα βρει αριστερά τον Αχμέτ Κλέβης, καλύπτει ο Τόνι. Για να δούμε τον Καρτεράδο εδώ. Σούτ από τον Αλέξανδρο Φίλων. Καλή ευκαιρία. Τώρα ξανά η παλιά για τον Ζανελάρη. Για να δούμε εδώ. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Γιάννης Ζανελάρη. Στρώνει στον Νικολέκα. Καλό σούτ από τον Νικολέκα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΣ Νάξου να ανοίξει το σκορ. Γιάννης Ζανελάρη έστρωσε την μπάλα στον επερχόμενο τον Νίκο Τολέκα, που με πλασαριστό σουτ προσπάθησε να ευνηδιάσει τον κολκύπρο των φιλοξενωμένων. Ψάχνει και βρίσκει τον Ζανελάρη. Κοντρολάρει ο Ζανελάρη. Και σουτάριμο απευθείας, πολύ ωραία έμπνευση του Γιάννη Ζανελάρη. Καλή φάση στο 19ο λεπτό για τον γηπεδούχο ΠΑΣ Νάξου. Ο Ζανελάρη δοκίμασε το σουτ. Δεν ευνηδιάστηκε ο Παναγιώτης Παντελής, που απομάκρυνε σε ένα ακόμη κόρνερ για τους γηπεδούχους. Κάση. Παίζει ωραία το 1-2 ο Κάση. Βγαίνει ο Κουτελιέρης και σταματάει τον παίκτη του Καρτεράδου. Καλή στιγμή. Στο 35 για τον Καρτεράδο, που ισοφαρίζει τις ευκαιρίες, θα λέγαμε, για τον Δρίβα. Δρίβας θέλει να βρει τον Κλέβιστ. Να, ο Ζανελάρη τώρα εδώ, είναι μόνος του με τον goalkeeper των φιλοξενωμένων. Περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του goalkeeper των φιλοξενωμένων, του Παναγιώτη Παντελή, και τελειώνει τη φάση ο Γιάννης Ζανελάρης, που δείχνει την κλάση του εδώ. Βλέπουμε και το replay. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Παναγιώτη Παντελή και ανοίγει το σκορ εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Νάξου. Μάχεται εκεί με τον Κουλόλη. Πολύ ωραία η πάσα του Ζανελάρη για τον Λάμπρο Λέκα, που ξεχύνεται στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενουμένων, αλλά το σούτ που επιχειρεί βρίσκει την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ζανελάρης από δεξιά για τον ΠΑΣ Νάξου, με δίπολο τον Βαζέο. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, θέλει να κατεβάσει ορφανός. Γίνεται τώρα από δεξιά τη μπάλα ορφανός μετά το λάθος εκτίμηση της φάσης από τον Δρίβα. Πάντα στο 1-0 από τον γκολ του Γιάννη Ζανελάρη στο 40 λεπτό, και εδώ είναι η λήξη του ημιχρόνου. Πάντα επίθεση και τον Καρτεράδο. Για να δούμε. Κάση, που είναι γρήγορος, βγάζει παράλληλα εκεί. Σε ποιον φεύγει μπάλα από τον Κουτελιέρη, και ο Γιώργος Αρβανίτης πετυχαίνει την ισοφάριση για τον Καρτεράδο. Κακή εκτίμηση της φάσης από τον Βαγγέλη Κουτελιέρη. Ο Γιώργος Ραβανίτης δεν έχασε την ευκαιρία. Με ψύχρεμο πλασέ στην κίνηση, αφού η μπάλα έφυγε από τον κολκύπρο των φιλοξενουμένων, σε κενή εστία ισοφαρίζει. Κριτικός με παρέμβαση παίρνει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Λάμπρος, Λέκας και Ζανελάρη, που διεκδικεί τη φάση και την τελειώνει. Όχι, δεν έχουμε γκολ, είναι φάουλ. Βλέπουμε και την και το replay, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Καθώς ο Ζανελάρης διεκδίκησε από τον goalkeeper, τον φιλοξενωμένο, τον Παρακιώτη Παντελή, Κλέβιστ. Ξανά σεντράρει με το αριστερό, θέλει να βρει τον Ορβανίτη. Σταματάει την μπάλα και πλασάρει, ωραία ο Γιώργος Ορβανίτης με ονοκόμματο πλασέ στην κίνηση. Και 2-1 για τους φιλοξενούμενους. Ο Αθλητικός Όμιλος Καρτεράδου κάνει την ολική ανατροπή. Βλέπουμε εδώ την φάση επανάληψη. Καταπληκτικό κατέβασμα από τον Γιώργο Αρβανίτη και στην κίνηση από τον center for του Καρτεράδου, που διπλασιάζει και τα προσωπικά του τέρματα αλλά και τα τέρματα της ομάδας του. Φίλων, ξανά ο Αρβανίτη σε θέση απειλής. Σουτάρει ο Γιώργος Αρβανίτης, αδύναμα μπλοκάρει ο Κουτελιέρης. Μοσχονά στον Μανδυλαρά. Μαθαίος Μανδυλαρά σε ένα καταπληκτικό σουτ. Φοβερή επέμβαση από τον goalkeeper του Καρτεράδου. Φοβερό σουτ από τον Μαθαίο Μανδυλαρά. Φοβερή φάση. Ασύλληπτο σουτ του Μαθαίου Μανδυλαρά. Ξαναβλέπουμε σε επανάληψη. Και φοβερή εκτείναξη του Κέβιν Κόντρα, που αποσοβεί τον κίνδυνο για τους φιλοξενούμενους. Φοβερή φάση στο 88 λεπτό. Όμως Χωνάς, ωραία εκτέλεση. Το πλασέ με τη μία από τον Νίκο Λέκα δεν βρήκε όμως στόχο.
Καλή φάση για τους γηπεδούχους στο 91ο λεπτό. Και εδώ έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού. Πας Νάξου 1, Αθλητικός Όμιλος Καρτεράδου 2.